πρόσκληση. Σου εύχομαι καλή επιτυχία στο ρόλο σου, στη θέση σου. Ήδη έχεις δείξει εξαιρετικά δείγματα και με εντυπωσίασε, οφείλω να σου ομολογήσω, αγαπητέ πρόεδρε, είδα όλο το πρόγραμμα. Πόσο εκτεταμένη έχει καλύψει το σύνολο τη εικόνα. Και δεύτερο, Νίκο, Μαρκία, θα σχολιάσω. Λίγες φορές στα αρκετά χρόνια που και εγώ έρχομαι εδώ, βλέπω τόσο πολυπληθέστατα ακροατήρια για τόσο εκτεταμένο θέμα. Μπράβο. Στα επόμενα λοιπόν λίγα λεπτά, πρόεδρε, πρώτη φορά συνειδητοποιήσω ότι όταν σου δίνουν συγκεκριμένο αριθμό διαφανειών, ανακαλύπτει πόσο πολύ χρόνο περισσεύει για να συζητήσει. Ήταν πάρα πολύ σωστή αυτή η τοποθέτησή σου. Θα προσπαθήσω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, λέγομαι Νίκος Γαλιώτης, έρχομαι από τη Θεσσαλονίκη, από το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, να σας μεταφέρω μερικές αρχές για στοιχεία για ένα θέμα που θα μπορούσαμε να συζητάμε επί πολλές ώρες, που λέγεται αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου. Ωραίος όρος. Κάθε όρος στην ορθοπαιδική που θέλετε πραγματικά να διερευνήσετε, ό,τι πάθηση κι αν είναι αυτή, σας παρακαλώ ανατρέξτε στην εμβριολογία. Θα ανακαλύψετε πλήθος απαντήσεων σε στοιχειώδη θέματα που τείνουμε να πλέκουμε στη συνέχεια με τις επεμβάσεις πολύπλοκες, αλλά εκεί βρίσκεται η ουσία και η αξία της προσέγγισής μας επιστημονικά. Στο περιοδικό Ορθοπαιδική, επειδή η Ορθοπαιδική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, αν θέλετε μπορείτε να τρέξετε, υπάρχει μια περιγραφή του πώς γίνεται, πώς δημιουργείται η άρθρωση του ισχύου. Πρώτη φορά εμφανίζεται στην 7η Εμβρική Εβδομάδα. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου συνάδελφοι, περίπτωση να έχει γεννηθεί, να έχει δημιουργηθεί εξάρθρημα του ισχύου. Είναι πάντα επιγενές. Ξεκινά πάντοτε. Με συγχωρείτε. Με αυτή την εικόνα, αυτή είναι η φυσιολογική εμβρυϊκή εικόνα, στα σημεία του προπλάσματος, αν λάζ λέγεται, υπάρχει ένα κενό, η απόπτωση. Φανταστείτε γιατί σας το αναφέρω αυτό. Στο ίδιο σημείο της δημιουργίας, τα δύο πρώτα τρία κύτταρα που δημιουργούν το μορίδιο και πολλαπλασιάζονται, υπάρχουν τα γενετικά στοιχεία του κυταρικού θανάτου. Και αν αυτά τα ανακαλύψουμε, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει, θα ανακαλύψουμε τι σημαίνει απουσία θανάτου και συνεχή ζωή. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία υπάρχουν στα πρώτα εμβρυϊκά κύτταρα και καθορίζουν αυτό το φαινόμενο της απόπτωσης, δημιουργείται αυτό το κενό, η μία κεφαλή ακριβώς απέναντι από το αλάς της σκοτήλης και από την 7η εμβρυϊκή εβδομάδα που αρχίζει η κίνηση, κάπτεται το ισχύο, κάπτεται το γόνατο, αυτή είναι η ανάγκη, η συνθήκη που το ένα κινείται μέσα στο άλλο και δημιουργείται ισομερής, σφαιρική δημιουργία αυτής της άρθρωσης που επικαλύπτεται από αυτόν τον επιχείλιο χόντρο που βγαίνει από την 8η, 9η εμβρυϊκή εβδομάδα. Αν δεν κανείς περισσότερο ανακαλύψει και μελετήσει τον εμβιομηχανικό τρόπο της εμβριολογίας της ανάπτυξης, θα ανακαλύψει ότι αυτή η εικόνα υπάρχει ένα σημείο εδώ που λέγεται longitudinal, longitudinal growth plate, αυτό το σημείο το οποίο σε συνδυασμό με την περιοχή του τροχαντίνα καθορίζουν το πώς αναπτύσσεται, πώς δημιουργείται ο αφιένας του μυρίαιου, γι' αυτό το παιδάκι γεννιέται με αφιενομυριαία γωνία σχεδόν στις 160 μοίρες ευθεία και σταδιακά στην πορεία φτάνει στην προεφηβική ηλικία, στη γνωστή βιονέργεια των 130-140 μοιρών. Αυτό έχει να κάνει με την ισορροπία ανάμεσα στις δύο αυτές εκκλησιακές πλάκες και αυτό το κομμάτι είναι απόλυτα ορμονικά καθοριζόμενο και είναι ένα κομμάτι που όταν παρεμβαίνουμε εμείς εγχειρητικά για να κάνουμε κάποιες είδους παρεμβάσεις και διακόπτουμε την αιμάτωσή τους, διαταράσσουμε την αφιενομυριαία γωνία. Όρος αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου είναι ένας όρος που έχει γίνει από το 1996 από τον Κλίση, έγινε στην Κουρτουαδία, να περιγράψει καταστάσεις που ιδιαίτερα έμπειροι ορθοπαιδικοί εξετάσανε βρέφη, τα βρήκαν φυσιολογικά και στην πορεία ανακαλύψαν ότι είχαν προβλήματα. Αλλά ταιριάζει πάρα πολύ ο όρος αυτός, γιατί μας καλύπτει όλο το εύρος της παθολογίας του ισχύου. Γιατί στους ορολογίες που θα ακούσετε τη λέξη, θα τα εξηγήσουμε αμέσως εξάρτημα του ισχύου, υπεξάρτημα του ισχύου, εξαρτρώσιμο ισχύο, ανατασσόμενο ισχύο ή και αυτή την εικόνα που θα σας σχολιάσω, τα χαλαρά ισχύα. Η Αμερικανική Ορθοπαιδική Εταιρεία έχει τοποθετήσει στις λέξεις ότι ο όρος αμυγός δυσπλασία αφορά εκείνες τις καταστάσεις που μπορεί να έρθει σε επαφή η κεφαλή με την κοντήλη. Δηλαδή δεν υπάρχει θετικό σημείο ορτολάνη, μαύρο και ορτολάνη είναι κάτω από το όνομα ορτολάνη πια. Ενώ η αληθής εικόνα του εξαρθρήματος είναι η κατάσταση που δεν μπορούμε να ανατάξουμε την μυρία κεφαλή. Πότε εμφανίζεται, αυτά τα έχετε διαβάσει πολύ καλά στα βιβλία σας, όταν υπάρχει χαλαρότητα στις αρθρώσεις,
όταν υπάρχει σκιακή προβολή, για ποιο λόγο στην σκιακή προβολή, γιατί εκεί ενδομήτρια, η θέση της κάμψης του ισχύου και κυρίως της κάμψης του γόνατος απουσιάζει και οθεί την κεφαλή στην ανάπτυξή της εκτός της χοντρίλης. Δεν επαναλαμβάνω το εξάρτημα, είναι επιγενόμενο, δεν γίνεται έτσι, γίνεται στη συνέχεια. Προνόμιο των γυναικών, αρκετά πιο σπάνιο στα αγόρια και δυσκολότερα αντιμετωπίσιμο. Σαφώς κληρονομική προδιάθεση, ο γονιδιακός έλεγχος κάπου θα μας οδηγήσει σε αυτή την εικόνα και όπως ήδη δείξατε, ο συνάδελφος Κεζαγιώτη πολύ σωστά, συνυπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό όταν υπάρχει ρευόκρατο, όταν υπάρχει συγγενές ρευόκρατο, ίσως και εικόνες από ομφαλοκύλες. Είναι πάντως σίγουρα ένα πολυπαραγωγικό πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, η δυσπλασία του ισχύου διαγνώσκεται κλινικά. Και θα σχολιάσω αμέσως μετά κάτι που ακούστηκε. Ποια είναι τα σημεία που υπάρχουν? Υπάρχει θετικό σημείο ορτολάνι, μπάρλο, ό,τι θέλει να χρησιμοποιήσετε, είναι το ανατάκτο, το δυσπλασικό ισχύο στην εικόνα. Όταν υπάρχει εξάρθρημα, υπάρχει περιορισμός απαγωγής του ισχύου. Μπορεί να υπάρχει ανισοσκελία φαινομική, δεν είναι μόνο από αυτό. Υπάρχει πλάγια χλίση τη πιέρα, υπάρχουν πολλές αιτίες. Όταν είναι εξαρθρωμένο ή δυσπλαστικό, υπάρχει φαινομενική βράκυνση. Και πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται για τους διάφορους ήχους. Τα κλικ που ακούμε κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης είναι όλα παθολογικά αυτά. Υπάρχει φυσιολογικό κλικ. Πάρα σε πάρα πολλά παιδιά, κάνετε έντονα την κίνηση προσαγωγής απαγωγής, θα ακούσετε κάποιους ήχους ή ήχους ανάδυσης. Αυτά όμως όλα τα σημεία τα συνδέουμε με τους προηγούμενους που ακούσατε, οι παραγωγικούς, θετικούς, επιβαρυντικούς παράγοντες. Φύλο, ισχυακή προβολή, κληρονομικότητα. Και αυτή, αγαπητοί μου συνάδελφοι, είναι η τυπική εικόνα ενός βρέφους. Κορίτσι, δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Δείτε την εικόνα που είναι το ένα ποδαράκι, που είναι το άλλο. Είναι σε μικρή απαγωγή και εξωστροφή. Έχει αυτή τη βαθιά μυρομπουγονική πτυχή, όχι την ασυμμετρία των μοιραίων πτυχών. Η βαθιά μυρομπουγονική πτυχή και η ακριβώς αντίστοιχη ακτινολογική εικόνα. Η φυσιολογική διαμόρφωση της κατησχύων άρθρωσης με την επίφυση, έχει εμφανιστεί εδώ πυρήνα σωστέωσης, βρίσκεται μέσα στο τεταδημόριο της σκοτήλης και έχει φυσιολογική την σφραγίδα που λέγεται θηροαυχενικό τόξο, είναι η γωνία του αυχένατου μυρίου με το χείλος του ειδικού, είναι φυσιολογικό, σε αντίθεση με τον αντίστοιχη ακριβώς εικόνα που αυτός είναι ο αυχένας, πηγαίνει εκεί πάνω και εδώ η υποτιθέμενη επίφυση, δεν έχει εμφανιστεί ο πυρήνας σωστέωσης, θα έπρεπε να βρισκόταν εδώ με τη συνοδό Λοξότα της Πιέρου. Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι, μια που ακούστηκε, ο κλινικός έλεγχος των νεογνών, ένα σημαντικός αριθμός, αγαπητοί μου συνάδελφοι, νεογνών, την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους έχουν θετικά σημεία ορτολάνι. Η γενικευμένη χαλαρότητα που έχει η μητέρα για να ανοίξει η ειδική σύνη, η πιελός της για να υποδεχτεί το έμβριο, έχουν τις αντίστοιχες ρελαξίνες, είναι ομάδες ορμονών που έχει και το έμβριο και είναι αρκετά εύκολο. Αν κανείς κάνει έντονα τις κινήσεις του τεστ ορτολάνι, είναι αυτό το τεστ, ύπτια σε ήρεμη θέση, βάζουμε το βρέφος εδώ και προσπαθούμε ένα-ένα, σταθερό το ένα, κινούμε το άλλο, να δούμε αν το ισχύο είναι μέσα, αναπάγεται πλήρως ή όταν το απάγουμε κάνει κλακ και ανατάσσεται. Αν λοιπόν αυτές τις κινήσεις κάνουμε λίγο βία, μπορούμε να παράγουμε τις πρώτες 5-7 ημέρες θετικό σημείο ορτολάνι. Και μάλιστα αυτή η καταστροφή του κενού που υπάρχει, ο αρθρικός τρίτος έχει ένα σημείο κενού, όταν το σχίσουμε είναι επιβαρυντικός παράγοντας για περαιτέρω εικόνα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ήρεμοι στην κλινική εξέταση. Ένας λοιπόν από αυτούς τους αριθμούς των παιδιών μπορεί να μην είναι κανένα απολύτως πρόβλημα. Και η επιβεβαίωση, αγαπητέ μου πρόεδρε, της παθολογίας γίνεται με τον υπερηχογραφικό έλεγχο. Πετεί εμπειρία, είναι τμήμα της κλινικής εξέτασής μας. Επαναλαμβάνω, είναι τμήμα της κλινικής εξέτασης. Η πιστοποίηση μόνο από τον ακτινολόγο που κάνει περιχωρεαφήματα, ορισμένες φορές, όχι πάντα, έχει κάποιους κινδύνους. Είναι τμήμα της παιδορθοπαιδικής εξέτασης. Υπάρχουν πολλοί τύποι μετρήσεων, γωνίες Α ή ανασφαλής γωνία Β, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ο τύπος κατά χάρτη της δυναμικής εξέτασης που βλέπουμε πόσο μπαίνει μέσα, η κάρτης κεφαλής κατατόργευσε, εμείς έχουμε προσθέσει ένα επιπλέον κομμάτι, έχουμε περιγράψει ένα σημείο που είναι η διπλή παρυφή, που μπορεί κανείς να δει την φυσιολογική εικόνα, πως είναι ένας κύκλος, εδώ βλέπετε κύκλο τυχόδιου κεφαλή, ακριβώς παράλληλο με το εσωτερικό τμήμα της σκοτήλης, μια εικόνα που παρουσιάσαμε στην ΕΦΟΡ και δημοσιεύεται το επόμενο διάστημα. Γιατί σας το αναφέρω αυτό? Γιατί είσαστε πολλές φορές στο κλινικό δίλημα να κάνουμε μια ακτινολογική εξέταση. Όταν η ακτινολογική εξέταση, αγαπητοί μου συνάδελφοι, δεν έχει εμφανίσει όπως εδώ πυρήνες οστέωσης,
μπορείτε να δείτε όσο αχνά και αν φαίνεται μια εικόνα, είναι διασπασμένο το θηραφιανικό τόξο. Σας διαβεβαιώ ότι πολύ δύσκολα ένα βρέφος θα το κρατήσετε απόλυτα ακίνητο με ίσια τη θέση της πιένου χωρίς να κινηθεί. Θέλει προσοχή, θέλει να το καλύψετε. Το υπερηχωράκι θα σας δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες και εκεί αυτή την ανασφαλή εικόνα μπορείτε να δείτε πόσο φυσιολογική είναι η διαμόρφωση της σκοτήλης και πολύ νωρίτερα, τουλάχιστον 3 εβδομάδες, να δείτε τον πυρήνα οστέωσης υπερηχογραφικά πριν εμφανιστεί στην ακτινολογική εικόνα. Και γιατί έχει σημασία αυτό, γιατί αν βρείτε την πρώιμη αυτή δυσπλασία του ισχύου, γιατί εδώ πρόκειται για δυσπλασία του ισχύου, μπαίνει μέσα κεφαλή, θετικό ορτολάνι αντάσταται, μπορεί κανείς με κυδεμόνες, παρακολουθήστε πόσο ωραία φαίνεται στο υπερηχογράφημα, αυτή είναι η κοτήλη μας, αυτή είναι η κεφαλή μας, απουσιάζει η παραλληλότητα, δεν έχουν παραλληλότητα οι δύο σχέσεις, είναι εκτός και η μία και η άλλη, μπορεί να μπει σε κυδεμόνα απαγωγής και αρκετός αριθμός αυτών των παιδιών να έχουν καλό αποτέλεσμα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, επιβεβαιώνεται και ακτινολογικά, υπερηχογραφικά είναι πολύ καλύτερη απεικόνηση και στη συνέχεια δείτε πόσο ωραία διαμορφώνεται με αρκετά καλή κοντιλή αγωνία εμφάνιση πυρήνου οστέωσης να θεραπευτεί και να πάει πολύ καλά το παιδί. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία, κυρίε και κύριοι, έχει δώσει αρκετά σημεία ακόμη και για την απουσία τώρα πια σημείων πυρήνου οστέωσης του 17, που υπάρχουν τα νεότερα τεταρτημόρια. Αυτά, αν θέλει κανείς να ψάξει, μπορεί να τα βρει, είναι λίγο εξειδικευμένα, που μπορούμε μόνο με τον δείκτη της μεσότητος της μετάφυσης, είναι επέκταση της αρχικής τροποποίησης του Τόνης, ένας Γερμανός που κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στα δυσπλασικά ισχύα, να περιγράψουμε χωρίς να υπάρχει πυρήνας οστέωσης με τη μεσότητα της μετάφυσης το βαθμό της δυσπλασίας. Είναι ένα καινούριο σημείο, ας το έχουμε υπόψη μας. Και αυτή είναι η πολύ χαρακτηριστική εικόνα, τον πυρήνα οστέωσης που είναι μέσα στο τεταρτημόριο της σκοτήλης στο κάτω, θηραφιανικό τόξο φυσιολογικό και εδώ υπάρχει διάσπαση, είναι ψηλά και έχει δυσπλασία του ισχύου. Όταν λοιπόν καταγράφουν 3 ή 4, υπάρχει επίσημη μη δυνατότητα μετά τους 6 μήνες δυνατότητα να ανατάξουν αυτά τις κεφαλές, θα πρέπει να κάνουμε υπονάρκωση εφαρμογή κλειστής ανάταξης τοποθετώντας hip spike. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε αυτά τα παιδιά η βοήθεια με το αρθρογράφημα. Υπάρχει μια ακτινολογική εικόνα που υπάρχει εδώ η δυσπλασία του ισχύου, υπονάρκωση. Βάζουμε λίγο σκιαστικό μέσα στην άρθρωση και στη συνέχεια μπορούμε πολύ άνετα να δούμε τον βαθμό πόσο ωραία έχει επικαλυφθεί, σε ποιο σημείο είναι να μπει ο πυρήνας οστέωσης. Έχουμε κάποια ερωτηματικά για όσους εμβαθύνουν στο πρόβλημα. Κάνουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, ανατάξεις όταν δεν έχει εμφανιστεί πυρήνας οστέωσης? Ναι, στη συντηρητική θεραπεία προβληματισμούς για τη χειρουργική θεραπεία. Γιατί ίσως να οδηγήσει ακόμη περισσότερο σε εμφάνιση ισχεμικής νέκρωσης. Είναι ερωτηματικά που όλοι μας δεν έχουμε με απόλυτη ακρίβεια ανακάλυψη. Ίσως κατά κάποιους που να περιμένουμε μέχρι τους 8 μήνες μέχρι να βγούμε σε ανοιχτή ανάταξη. Και τι σημαίνει ανοιχτή ανάταξη? Θα σας δείξω αμέσως. Η κεφαλή να μπει μέσα, η κεφαλή να καλυφθεί και να παραμείνει δημιουργώντας κοντιλιαία οροφή. Αυτά τα τρία σημεία αντιμετώπισης δυσπλασίας του ισχύου. Και εδώ μπορείτε να δείτε ένα περιστατικό μας πώς γίνεται με την οστοδομία κατά Σόλτε, πόσο ωραία δημιουργήθηκε εδώ μετά το εξάρτημα στην ηλικία των 13 μηνών, έγινε θαυμάσια η κοντιλία αγωνία. Δεν είναι βέβαια πάντα τόσο καλά στην εικόνα. Κρατήστε το αυτό λοιπόν. Όλη η φιλοσοφία είναι η ανάταξη της κεφαλής, η διατήρηση της ανάταξης και σχηματισμός φυσιολογικής οροφής. Αυτά τα τρία, να τα έχετε στο μυαλό σας, περιλαμβάνουν το σύνολο της εικόνας. Και φτάνοντας στο τέλος, θα πρέπει να προσέξουμε αδιαφωτερόπλευρες μορφές που έχουν συμμετρική ελάττωση απαγωγής των ισχύων. Κυρίες και κύριοι, δυσπλασία θα σας δείξω αμέσως, δεν έχει συμπτωματολογία. Αλλά αυτή η εικόνα ενός κοριτσιού δεν έχει ανισοσκελία, είναι ίδια, έχει βραδιά, μικρά κουκλάκια. Δέστε την δυσχέρεια απαγωγής, γιατί να διαφύγει, έχει θετικό τρεντέλεγκο, ίσως καθυστέρησε τη έναρξη της βάδισης, έχει διαφύγει ακόμη και από τους πλέον έμπειρους γιατρούς. Να το κρατήσουμε αυτό, κάποια σπάνια πράγματα μπορεί να διαφύγουν. Και η αντιμετώπιση της. Η δεσποινίδα αυτή είναι, αγαπητέ μου κύριε Καραλίκα, μια δεσποινίδα που μας τιμά η παρουσία σου ιδιαίτερα εδώ, ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Βλέπετε αυτή την εικόνα ενός κοριτσιού που στα 12 της χρόνια αρχίζει να δυσκολεύεται να κάνει, να παίξει, να κάνει γυμναστική. Και έχει αυτά τα δυσπλαστικά ισχύα με τη μεγάλη αυχαινομηρία αγωνία, με αυτή την εικόνα. Μπορούσαμε να την ανακαλύψουμε νωρίτερα. Κυρίες και κύριοι, η δυσπλασία του ισχύου δεν έχει συμπτωματολογία. Πρέπει να την σκαλίσουμε εξ επιτούτου να την δούμε. Έχει όμως αυξημένη αυχαινομηρία αγωνία, μεγάλο αντιπέρσιον, ίσως μετά τα 10 χρόνια. Και η αντιμετώπιση της που έγινε με αμφωτερόπλευρες οστεοτομίες στην εικόνα του παιδιού.
Αυτό όμως που θέλω ιδιαίτερα να σας τονίσω, δεν επιτρέπεται το 2018 να χάνουμε τέτοιες διαγνώσεις. Ο αριθμός της δυσπλασίας του ισχύου έχει σαφώς ελαττωθεί όταν, για να το αντιμετωπίσουμε σε μεγαλύτερη ηλικία. Υπάρχει πολύ μεγάλη γνώση πλέον από τους παιδιάτρους, τα ανακαλύπτουμε νωρίς και ο αριθμός του σαφώς έχει ελαττωθεί. Και η πρώιμη αντιμετώπιση τους με τους κηδεμόνες έχει βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα. Και όμως αυτή η δεσποινίδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι Ελληνίδα. Το 2015 έκανε την πρώτη σακνογραφία στα 2,5 χρόνια. Μπορεί να διέφυγε αυτή η εικόνα. Παρακολουθήστε μαζί μια φυσιολογική εικόνα και πού είναι το άλλο πλευρά, φυσιολογικό παιδί. Και αυτή η εικόνα ήταν το 2016, ένα χρόνο μετά. Γιατί δεν αντιμετωπίστηκε? Ξέρετε, πάντα υπάρχουν αναπάντητα ερωτηματικά. Και αυτή είναι η τυπική εικόνα που βλέπετε, τη φαινομενική βράχη, την εξωστροφή, την βραδιά τη εικόνα. Και τι σημαίνει βέβαια στα 4 χρόνια να κάνει κανείς ανοιχτή ανάταξη? Τη βλέπετε την εικόνα αυτή, δόξα τω Θεώ πήγε καλά. Δεν πάνε πάντα τόσο καλά με τόσο καλό σχηματισμό φωτιλίας γωνίας. Στοιχεία σας έδωσα, αγαπητοί συνάδελφοι, για ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι που επιβάλλει σωστή κλινική αξιολόγηση και συμπλήρωση από το περιγραφικό έλεγχο όταν υπάρχουν υποψίες. Αξίζει τον κόπο για εσάς που θα δείτε μεγαλύτερες ηλικίες αυτών των παιδιών να αξιολογήσετε τα αποτελέσματα. Είναι η ταξινόμηση κατά σέβεκ, ένα ευαγγέλιο. Έτσι παρακολουθούμε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή τα αποτελέσματα αυτού να τα βλέπουμε μέχρι και την εφηβεία. Γιατί αλλάζει αυτή η κοτιλία του γωνία, το C, η Άγγλη γωνία κέντρου εξωστροφή, το C, Edge, Άγγλη έτσι ονομάζεται. Υπάρχει ταξινόμηση κατά Σέβερη, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ να αξιολογούμε τα αποτελέσματά μας και θέλουμε βεβαίως πάντα, αν είναι δυνατόν, να τελειώνουν με Σέβερη 1, δηλαδή με δημιουργία απόλυτα φυσιολογικής κοτήλης. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήταν τα σημεία που είχα να δώσω και ευχαριστώ για την προσοχή σας πριν σας βάλω τις ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια ερώτηση πριν βάλουμε τις ερωτήσεις? Επίτηδες έβαλε την ερώτηση αυτή για να σχολιάσουμε ίσως κάπου. Λέω, ρωτώ τώρα, χρειάζεται αντιμετώπιση ένα βρέφος, αν θέλετε 5 μηνών, που στην κλινική του εξέταση έχει πρώτον χαλαρά ισχύα, δεύτερο υπερηχογραφικά γωνία α στις 53 μοίρες. Να βοηθήσω, όλα αυτή είναι παθολογική την γωνία α. Δεύτερον ασυμμετρία στις μοιραίες πτυχές. Τέταρτον, φαινομενική βράχηση του άκρου. Και πέμπτον, παράγει κλικ στην κίνηση απαλλαγής των ισχύων. Συνάχιστο, είναι αυτά μαζί. Μία από αυτό το παιδί και μία είναι η ένδειξη που χρειάζεται να κάνει κανείς θεραπευτική αντιμετώπιση. Σε τι ηλικία? 5 μηνών. Κυρίες και κύριοι, ακούτε συνεχώς τη λέξη χαλαρά ισχύα. Υπάρχουν μερικά νεογνά παύλα βρέφη, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη άνεση στην πλήρη απαγωγή των ισχύων του σε 90 μοίρες. Αλλά δεν έχουν σημεία αστάθειες, δεν παράγουν στην ορτολάνη υπάρχουν και έχουν, αν θέλετε, και ένα φυσιολογικό ή περιφορογραφικό έλεγχο. Είναι φυσιολογικά, δεν χρειάζονται θεραπεία. Απόλυτη ένδειξη, τιμή 53 μοίρες στη γωνία α, είναι παθολογική, είναι δυσπλασία του ισχύου. Αυτή θέλει. Ασυμμετρία στις μοιραίες πτυχές, όλα τα βρέφη, κυρίως αυτά τα οποία θυλάζουν, έχουν αυξημένο υποδόριο λίπος και έχουν ασύμμετρες στις μοιραίες πτυχές. Έχουμε την αληθή γλουτιαία πτυχή, αυτή που σας έδειξα στον ποπούλι στην τρινή θέση. Αυτή δείχνει. Και φαινομενική βράχηση του άκρου, αν κάποιες φορές μπορεί ένα βρέφος να έχει, αυτό λέγεται πλάγια κλίση της πιέλου, παίρνει πλάγια θέση στην κλίση όταν κοιμάται, όταν έχει αυτή την θέση, και η γωνία της πιέλου να μην έχει αληθή δυσπλασία του ισχύου, να υπάρχουν και άλλοι τους συγγενείς διαμαρτίες. Όσον αφορά για το κλικ, σας έδωσε την απάντηση πολλές φορές, είναι φυσιολογικό έγκριμο, αξίζει όμως να κάνετε το κλινικό και υπερηχογραφικό σας έργο. Η απάντηση είναι το 2. Η απάντηση είναι το 2. Η περιφορογραφική γωνία κάτω από τις 55 μοίρες δεν είναι παθολογική. Δεν πήγα στις 57-58, αλλά αυτή η γωνία είναι παθολογική. Νίκος, σε κούρεις ακόμα. Να κάνω μικρό βιβλίο. Έχω ετοιμάσει και δημοσίευση μια περιγραφικό έλεγχο που γίνει σε 1300 μέτρου ώρα. Στο Νευτήριο όμως. Που γινόταν όταν ενέβαινα και μετά από 1,5 μήνα. Με έχει προλάβει ένας Τούρκος συνάδελφος να έχει κάνει και έχει δείξει ότι σε αυτές τις παθολογικές, όταν μιλάμε για νεογέννητα, δικαιούμαστε και δεν λέει και η κλινική εξέταση δείχνει ότι είναι σταθερά, σημαντικό αυτό, μπορούμε να περιμένουμε έναν 1,5 μήνα, γιατί τις περισσότερες φορές αυτή η γωνία φτιάχνει. Έτσι, ο γράφος ήταν λίγο απόλυτος, αλλά ο γράφος που γνωρίσαμε όλοι, έβλεπε μεγαλύτερα παιδιά, τον 1,5 μήνα και μετά. Νίκο, έθεσε ένα πολύ ειδικό συγκεκριμένο, γιατί εγώ θα σου προχωρήσω λίγο ακόμη. Είναι άλλες οι τιμές στα παιδιά τα οποία έχουν προρότητα. Μην πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Αλλάζουν τα κομμάτια, υπάρχει προρότητα.
Το βασικό όμως μήνυμα στους νέους συναδέλφους είναι το υπερηχογράφημα δεν είναι η διάγνωση. Η κλινική εξέταση που συμπληρώνεται από το υπερηχογράφημα είναι η διάγνωση. Γιατί πριν ο πρόεδρος σχολίασε στην ερώτηση, στέλνουμε το παιδί με ερευό μετατάσσεις να κάνει υπερηχογράφημα. Όχι, πρόεδρε, δεν στέλνουμε. Εξετάζουμε το παιδί και κάνουμε υπερηχογράφημα. Παρόλα αυτά, κύριε Λαγιώτη, υπάρχει ένας άνθρωπος στον πλανήτη που δεν λέει το ίδιο πράγμα. Είναι ο ίδιος ο ίδιος ο Γκράς. Ο οποίος πιστεύει στην εξέτασή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε, για την πρόσκληση.